Καλησπέρα σας. Προχωράμε στο επόμενο στρογγυλό τραπέζι. Έχω την τιμή να συμπροεδρεύω μαζί με την κυρία Τζακλαβάρα, η οποία βρίσκεται εκτός αν μπορεί η κυρία Τζακλαβάρα να προχωρήσει στην παρουσίαση των δύο πρώτων περιστατικών. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Και είναι μεγάλη χαρά να μιλήσουμε σε ένα τέτοιο τραπέζι που αναφέρεται στην καρδιακή απεικόνηση. Ελπίζω με τον τρόπο που θα παρουσιαστεί με παρουσίαση περιστατικών να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο την απαράμιλη αξία της καρδιακής απεικόνησης στον καθημερινό χειρισμό των ασθενών μας. Έχουμε την χαρά να έχουμε ένα τραπέζι με εκπαιδευτικούς ομιλητές και χωρίς καθυστέρηση θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Κλέτα από το Ιπποκράτειο των Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα πολύ αγαπημένο αντικείμενο που είναι το Stress Echo. Ελπίζω να μας εντυπωσιάσετε, κύριε Κλέτα. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την προσφώνηση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση του Προεδρείου και την Οργανωτική Επιτροπή. Θα παρουσιάσουμε κάποιες περιπτώσεις Stress Echo, οι οποίες, αν μπορεί να μην είναι όλες πολύ εντυπωσιακές, αλλά είναι καθημερινές και έχουμε επιλέξει μία από κάθε περίπτωση, ώστε έτσι να εξοικειώνονται και αυτοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν την μέθοδο με τις εικόνες και με το τι βλέπουμε. Δυστυχώς είναι λίγο περίεργος ο τρόπος μέσα στις ανολογίες που μιλάμε, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα από εσάς σε μια οθόνη. Πιστεύω ότι εσείς όμως βλέπετε κανονικά τις διαφάνειές μου και τα έτζεν είναι και το, όλη την οθόνη κανονικά. Ναι, φυσικά. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε περιπτώσεις. Απλά να δείξουμε τις εικόνες και μέσα από τις εικόνες θα δείξουμε και την παθολογία αλλά και κάποιες. Οι εικόνες είναι επίτηδες με τεχνικά λάθη, οπότε να περάσουμε πολύ γρήγορα. Θα λέμε παράλληλα και την παθολογία, αλλά και τα τεχνικά λάθη τα οποία γίνονται και θα τα δείχνουμε πώς είναι. Ασθενής λοιπόν άντρας, 72 ετών, διαβητικός παχύσαρκος, ο οποίος είναι ελαφρώς συμπτωματικός στην άσκηση. Θα δείχνουμε στάδιο-στάδιο, δηλαδή αυτό είναι το baseline στάδιο, το πρώτο στάδιο, το rest, στην ηρεμία και στη συνέχεια. Βλέπουμε οι εικόνες, θα πηγαίνουν να εξηγήσω λίγο πάντα από τον χαμηλό, αυτό είναι το baseline ηρεμία που είπα πριν, αυτό είναι το low dose, χαμηλή δόση και εδώ πέρα είναι η υψηλή δόση. Η λύπη ή το peak dose εδώ πέρα, αλλά θα δούμε η λύπη. Άρα λοιπόν σε αυτές τις πρώτες εικόνες βλέπουμε ότι στο low dose ξεκινάει μια πάρα πολύ μικρή ισχυμία στην κορυφή του πλαγίου τυχώματος. Και αν πάμε να δούμε, η οποία κιόλας στο πλάγιο τείχωμα βλέπουμε ότι είναι ελαφρώς κινητικό μετά, η εικόνα δεν μας βοηθάει για να το εντοπίσουμε αυτό και να είμαστε σίγουροι για το έβλημά μας. Το οποίο όμως, όταν πηγαίνουμε στις 2 κιλότητες που έχουμε το πρόστιο τείχωμα, βλέπουμε πώς εξελίσσεται το πρόστιο τείχωμα όσο αυξάνεται η συχνότητα και βλέπουμε ότι από εκεί που στην ηρεμία ήταν φυσιολογικό, αρχίζει αυτή η υποκινησία στην κορυφή, στην μικρή δόση, το οποίο συμφωνεί με την προηγούμενη εικόνα που είδαμε μικρή υποκινησία στο ίδιο μέρος, γιατί είναι γειτονικά τυχώματα με το κορυφαίο πλάγιο. Και τελικά βλέπουμε ότι στο high dose, χωρίς να έχουμε φτάσει στο peak, δηλαδή χωρίς να έχουμε φτάσει στο μέγιστο, βλέπουμε ότι το πρόστιο τείχωμα είναι υποκινητικό καθαρά. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που δεν χρειάζεται να κάνουμε επόμενο στάδιο και το σταματάμε, γιατί είναι θετικό το τεστ μας. Δηλαδή, χρειάζεται να πάμε σε υψηλότερη συχνότητα. Εδώ, να διακρίνουμε κι άλλο ένα σχετικά σπάνιο χαρακτηριστικό, το οποίο δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή ισχυμία, και είναι ότι η αριστερή κοιλία στην υψηλή δόση, σε σχέση με την χαμηλή δόση και με την ηρεμία, είναι διατεταμένη. Δηλαδή, έχει αυξηθεί ο όγκος της αριστερής κοιλίας. Βλέπετε πόσο εδώ η αριστερή κοιλία και εδώ και πόσο εδώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ισχυμία. Αυτές είναι οι εικόνες οι οποίες είναι στις 3 κιλότητες που και πάλι βλέπουμε τη σχετική υποκινησία του προστίου μεσοκοιλιακού που αιματώνεται από τον πρόστιο κατιόντα
Καθώς επίσης αυτό το διακρίνουμε και στο short access, βλέπουμε όλο το πρόσφυγιο τείχομα, πώς χάνει την κινητικότητά του και την ζωηράδα του. Τελικά, στην στεφανιογραφία βρήκαμε έναν LAD, ο οποίος πραγματικά είχε πάρα πολλές στενώσεις, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά σε πολλές εικόνες, πάρα πολλές στενώσεις και δυστυχώς είχε και δύσκολους στόχους. Σε μια δεύτερη περίπτωση, ένας ασθενής, ένας άντρας 55 ετών, με ιστορικό χειρουργηθής αστεφανίας νόσου προοκταετίας, με δυσλιπιδημία και υπέρταση. Αυτές είναι οι εικόνες. Στις 4 κοινότητες, υπενθυμίζω, ηρεμία, μικρή δόση, υψηλή δόση, κορυφαία δόση, πικ δόση, ο στόχος. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, φυσιολογικά βλέπουμε στην ηρεμία τα τυχώματα να είναι ζωηρά. Φυσιολογικά βλέπουμε στο low dose του βιταμίνης την ινότροπη εφεδρία της αριστερής κοιλίας και πόσο αυτά σε εισαγωγικά ζωηρεύουν. Και στη συνέχεια, στις υψηλές δοσολογίες, ενώ στην υψηλή δόση βλέπουμε το πλάγιο τείχωμα είναι φυσιολογικό, στην peak δόση βλέπουμε ότι το πλάγιο τείχωμα κάθεται, δηλαδή ότι έχει μια θυματική διαταραχή. Άλλα tricks τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ότι αν παρατηρήσουμε καλά, βάλουμε εδώ το βελάκι μας ανάμεσα στο μεσοκυλιακό τείχωμα και στο πλάγιο τείχωμα, βλέπουμε ότι οι δύο το πίνουν όλα φυσιολογικά, ότι εισαπέχουν και έρχονται και τα δύο και κλείνουν το βελάκι σαν να το δαγκώνουν. Αν όμως το βάλουμε το βελάκι μας, θα δούμε ότι το μεσοκυλιακό τείχωμα έρχεται πιο κοντά σε αυτό, σε σχέση με το κορυφαίο πλάγιο, το οποίο μένει μακριά και αλλάζει ο άξονα συστολής της κοιλίας. Αν υπάρχει ένας μοιωτός άξονα συστολής της κοιλίας κάπου εδώ, βλέπουμε ότι αυτός ο άξονας εδώ αλλάζει και στο μάτι ακόμα, χωρίς να βλέπουμε αυτήν την υπονησία ότι κάτι στραφό συμβαίνει. Άρα αυτό είναι, ναι, να πούμε ότι το πρόσφυο τείχωμα εδώ είναι φυσιολογικό, βλέπουμε ότι ο LAD είναι φυσιολογικός, δεν έχει πρόβλημα. Όλο το πρόσφυο τείχωμα στέλνεται κανονικά από πάνω. Και εδώ, ένα πολύ τεχνικό λάθος, είναι η λεγόμενη foreshortened, δηλαδή η εικόνα, δηλαδή δεν έχει πάρθει σωστά από τον operator. Η κορυφή της αριστερής κοιλίας, όπως φαίνεται καλύτερα εδώ, κάλλιστα δεν φαίνεται όπως φαίνεται καλύτερα εδώ, αλλά κοιτάξτε εδώ μέχρι πού φτάνει η κορυφή τόσο κάτω. Δηλαδή, γιατί φτάνει τόσο κάτω η κορυφή? Γιατί κάνουμε ένα κόψιμο πλάγιο που δεν περνάει από την αληθή κορυφή της αριστερής κοιλίας. Επειδή είναι πλάγιο, δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι η κορυφή πέφτει, που είναι φυσικά σφάλμα. Αυτή η αίσθηση όμως ότι πέφτει η κορυφή δεν εντοπίζεται όταν είναι foreshortened η τομή. Δεν εντοπίζεται μόνο το λάθος στην κορυφή, αλλά βλέπουμε ότι και τα βασικά κόμματα φαίνονται σαν ελαφρώς υποκύτικα, το οποίο δεν εμφανίζεται εδώ, που έρχονται και κλείνουν πάνω στο βελάκι. Και αυτό ανά, επειδή είναι πλάγιο το κόψιμο με τον υπέρηχο της αριστερής κοιλίας στο foreshortened. Άρα εδώ θα πούμε ότι είναι μια ισχυμία φυσικά της περισπομένης ατυλίας κάποιου και κάποιου ποιχηλίου κλάδου. Στο τρίτο περιστατικό έχουμε έναν άντρα 66 ετών, ο οποίος είχε έμφραγμα και χειρουργηθής ασθενία νόσου το 1999 και υπερλιπιδημία και υπέρταση. Δεν έχει κάποια επιδεινούμενα συμπτώματα όταν ερωτήθηκε το τελευταίο καιρό, το κάνει μόνο προληπτικά. Εδώ ξεκινήσουμε τεχνικά, επαναλαμβάνω, ηρεμία, χαμηλή δόση, υψηλή δόση, κορυφαία δόση. Ο στόχος πρέπει να ξεκινήσουμε τεχνικά, βλέπουμε τα λάθη, ότι δεν έχει μπει όσο σκιαγραφικό χρειάζεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει λεγόμενο swelling, δηλαδή να υπάρχουν κοιλίδες υποηχογενείς μέσα στην δεξαμενή του αίματος. Αυτό εντείνεται περισσότερο όταν υπάρχουν μια κινητικά μέρη, γιατί οι ταχύτητες του αίματος είναι μικρότερες γύρω από αυτά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν καλύπτονται εύκολα από την ροή του σκιαγραφικού. Και στη συνέχεια, από εκεί που βλέπουμε μια κορυφή, τα γειτονικά αισθήματα να μην κουνιούνται, γιατί υπάρχει ουλή, αν και τα γειτονικά να μην κινούνται πάρα πολύ καλά, βλέπουμε με την δοβουταμίνη, σαν να υπάρχει κάποια εφεδρεία η οποία να βγαίνει από τα γειτονικά τμήματα, βελτιώνονται όσο πηγαίνει και
βλέπουμε ότι ακόμα και τα εντελώς γειτονικά τμήματα αρχίζουν να συστέλλονται σχεδόν φυσιολογικά, άρα υπάρχει μια στολική εφεδρεία. Το ίδιο παρατηρείται και στην, και στις δύο κοιλώτες, το πρόστιο και το κατώτερο τείχομα. Εδώ βέβαια θα δούμε ότι το πρόστιο κορυφαίο τείχομα είναι υποκινητικό και παραμένει υποκινητικό και στη συνέχεια. Και το ίδιο και στις τρεις κοιλώτες. Άρα, αυτό είναι ένα τεστ θετικό ή αρνητικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεστ αρνητικό, γιατί αυτό που συνέβη δεν ήταν μια καινούρια ισχυμία, αλλά ήταν φίξη ισχυμία, δηλαδή μια ολή η οποία υπήρχε από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα δεν υπήρχε αναστρέψιμη ισχυμία, έβριμα νέας αναστρέψιμης ισχυμίας. Άρα το συγκεκριμένο stress echo, παρόλο που έχει την ολή, παρόλο που ήταν κινησία, είναι αρνητικό για αναστρέψιμη ισχυμία, παύλα σταθερή, σταθερή ισχυμική ολή κορυφής αριστερής κοιλίας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, βλέπετε τι ωραία που είναι η κορυφή εδώ της σφαίρας, όπως τη λέμε, του bullet. Δεν πέφτει, βάλω εγώ το βελάκι μου, είναι μια εικόνα που δεν είναι foreshortened. Πόσο ωραία έρχονται τα τειχώματα και πόσο ωραία παχύνονται από άκρη σ' άκρη. Έτσι λοιπόν, είναι ένα τεστ κλασικό, το οποίο συνήθως είναι το τεστ. Κοιτάξτε τι ωραία τα τειχώματα, πώς παχύνονται με την ώρα, πώς συστέλλονται, πώς κλείνουν ολόκληρη σχεδόν την κοιλία, πώς ο άξονας της ισολής διατηρείται ακέραιος, πώς αυτά εισαπέχουν σε διαστολή και συστολή. Κοιτάξτε τι ωραία. Ωραία φαίνεται η κορυφή, δεν υπάρχει foreshortening. Αυτό λοιπόν είναι ένα σκάν το οποίο ψάχνοντας την ισχυμία δεν θα την βρούμε πουθενά, γιατί συνήθως το παρουσιάζω στους ειδικευόμενους και είναι το σκάν μπλόφα για να την πατήσουν, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γιατί δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, οπότε είναι φυσιολογικό. Και εδώ να δείξουμε ένα σκάν το οποίο είναι χωρίς onview για να δείξουμε ότι όταν είναι καλές οι εικόνες, τότε μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε το σκιαγραφικό, μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε το sono view, γιατί θα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το κάρδιο. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει παλιά ισχυμία, παλιά ουλή και βλέπουμε πώς αυξάνεται η συστολική εφεδρεία. Κοιτάξτε το πλάγιο στην ηρεμία, κοιτάξτε το πλάγιο, όσο αυξάνεται η δοβουταμίνη, όσο αυξάνεται εδώ πέρα λίγο μειώνεται, είναι λίγο διφασική απάντηση, αλλά που σημαίνει ότι υπάρχει βιωσιμότητα, αυτό ακριβώς σημαίνει. Οπότε μπορούμε, είναι μια ένδειξη επαναγγείωση του συγκεκριμένου ασθενούς στο αγγείο που αιματώνει το συγκεκριμένο τείχομα. Το πρόστιο τείχομα φαίνεται πιο φυσιολογικό και ξανά στο πλάγιο τείχομα βλέπουμε ότι υπάρχει βιωσιμότητα, βλέπετε πώς είναι εδώ και πώς τελικά συστολική εφεδρεία αυξάνει. Και τέλος, σε μια γυναίκα ακριβώς διαβητική, αυτό λοιπόν το σκάν μοιάζει να είναι εντελώς φυσιολογικό. Βλέπετε τα τειχώματα πόσο ωραία παχύνονται, το μηχάνημα είναι εξαιρετικής ποιότητας και μπορούμε και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Όμως, αν παρατηρήσουμε πάρα πολύ καλά, θα δούμε ένα μικρό σημείο το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Και αυτό το πολύ μικρό σημείο που θα σας παρεντοποιήσω εγώ τώρα για την οικονομία του λόγου και του χρόνου είναι αυτό. Είναι το distal apex, η πολύ πολύ μικρή κορυφούλα στην άκρη. Το βλέπουμε εδώ πέρα πως φαίνεται ότι κλείνει όλη η κοιλία, εδώ είναι θηλοειδή, βοηθάει να κλείσει καλά. Κοιτάξτε ένα μικρό σημείο εδώ πέρα, το οποίο εδώ που δείχνω το πέρα, το οποίο δεν κλείνει. Κακές εικόνες, foreshortening, κακές εικόνες. Εδώ πέρα δεν φαίνεται πάρα πολύ. Στις τρεις κοιλότητες, ξανά, μπορούμε να δούμε ότι εδώ πέρα είναι ένα πολύ μικρό σημείο, στο οποίο δεν κλείνει. Όλα τα υπόλοιπα όμως, είναι φυσιολογικά.
παχύνονται και συστέλλονται καταπληκτικά. Σε αυτή την περίπτωση ήταν φυσιολογική στη φωνογραφία, όπως και στο 99,99% όλων που έχουν τέτοιο σκάνδαλο είναι φυσιολογικές στη φωνογραφία, γιατί προφανώς είναι νόσος μικρών αγγείων, η οποία δεν νοσούν τα μεγάλα αγγεία, νοσεί οι μεγάλες αρτηρίες, αλλά νοσούν τα πολύ μικρά αγγεία. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Προσπάθησα να βάλω ένα περιστατικό από κάθε περίπου είδος, ώστε να πάρουμε μια καλή γεύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλέβια, για την παρουσίαση. Δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα, δεν σας ακούγαμε συνέχεια πάρα πολύ καλά. Ελπίζω οι υπόλοιποι να σας άκουγαν. Έχουμε κάποια ερώτηση από το ακροατήριο. Κύριε Παπαστεφάνου. Παρακαλώ, υπάρχει ο κύριος Δημητριάδης. Συγχαρητήρια, κύριε Κλέτα, εξαιρετική η ομιλία σας. Αυτή η ερώτηση απευθύνεται όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στην Πρόεδρο. Η ιστορία του stress echo ξεκινάει, νομίζω, από την εποχή που ήμουν ειδικευόμενος, καμιά 30 χρόνια. Λοιπόν, η πρώτη μεγάλη επανάσταση ήταν οι αρμονικές, βελτιώθηκαν τα μηχανήματα, μετά το σκιαστικό, πραγματικά. Όλοι πιστεύαμε και προσωπικά εγώ ότι το stress echo θα διώξει στο πύρτο εξώτερον αυτή την τελείως αναξιόπιστη εξέταση που λέγεται τεστ κόπους μεθάλιο. Λοιπόν, με όποιους τρόπους γίνεται, αν είσαι στα μύμπιο κτλ. Γιατί έχει αποτύχει να το κάνει αυτό, γιατί έχει αποτύχει στη συνείδηση του καρδιολόγου και γιατί συνεχίζει ακόμα και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου. Εγώ, η κυρία, ο κάθε καρδιολόγος μέσα να στέλνει πιο πολλά θάλια από stress echo. Εγώ περίμενα μια τελείως διαφορετική εξέλιξη από την πορεία του stress echo. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Κυρία Συμπρόεδρε, τελειώσατε, κύριε Δημητριάδη. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Συμπρόεδρε, αν μου επιτρέπετε λίγο να επεκτείνω και εγώ το ερώτημα, θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα στον κύριο Κλέτα να μας πει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μας ποια θεωρείτε ότι είναι η αχίλιος πτέρνα αυτής της εξέτασης, αν υπάρχει. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ακούστε, η γνώμη μου είναι ότι ήμουν μάρτυρας στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Στην Αγγλία αντικαταστάθηκε πιο γρήγορα το σφυρογράφημα από ό,τι αντικαθίσταται εδώ. Πέρα από τους εμπορικούς λόγους, στους οποίους ολονών μας τα πάει το μυαλό, πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι δεν υπάρχει κάποιοι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί της ποιότητας του stress echo στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο κάθε operator μπορεί να το κάνει με όποιον τρόπο θέλει, χωρίς κανένας να τον ελέγξει. Και κυρίως ούτε οι ασθενείς μπορούν να το καταλάβουν με τι τρόπο το κάνει, αλλά ούτε και ο καρδιολόγος, ο παραπέμπων, θα ψάξει ιδιαίτερα να δει τον τρόπο που το κάνει, και τις ορολογίες χρησιμοποιεί, τι κάνει και τι δεν κάνει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει στρέβλωση των αποτελεσμάτων, να μην είναι δηλαδή αξιόπιστος, που η αξιοπιστία του θα φανεί στις στεφανιογραφίες που θα γίνουν μετά, και στη συνέχεια να υπάρχει δυσπιστία προς την εξέταση. Εγώ ξέρω πολλούς συναδέλφους που δεν έχουμε συνεργαστεί να μου λένε για το stress echo ότι δεν το πιστεύω σαν εξέταση. Γιατί όποτε έστειλε αυτό, μα εντάξει, δεν μπορεί να το πει, γιατί δεν έστειλε σε μένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τελειώνει η κουβέντα. Άρα πιστεύω ότι οι λόγοι είναι ίδιοι. Σαν εξέταση, παγκοσμίως έχει επικρατήσει φυσικά στο φυσιογραφήματο, γιατί το ένα είναι χωρίς ακτινοπορία καθόλου και το άλλο έχει. Και πιστεύω ότι ακόμα και αυτό που έρχεται, που βλέπω ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Αμερική, πέρα από το stress MRI, το οποίο είναι ακριβό, είναι το exercise echo. Δηλαδή, η ίδια εξέταση με φυσική άσκηση, το οποίο ξανά υποχρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Ναι. Αν με επιτρέπετε να κάνω και ένα σχόλιο και εγώ πάνω σε αυτό. Όντως, εγώ ήμουν από τους πρωτοπόρους, θα έλεγα, του stress echo εδώ, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Την πίστευα και την πιστεύω την εξέταση και την κάνω καθημερινά. Είναι μια πραγματικά ατοπική ιδιαιτερότητα αυτό το πράγμα που έθεσε ο κύριος Δημητριάδης, που δεν θα αμφισβητήσω ότι ισχύει. Το περίεργο είναι ότι ακόμα και τα σφυνθυρογραφήματα πολύ συχνά έχουν ψευδή αποτελέσματα, αλλά ο κόσμος τα εμπιστεύεται πιο πολύ, γιατί
αισθάνεται ότι έχουν μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Νομίζω αυτό που είπε ο κύριος Εκλέτας είναι το θέμα, ότι η υποκειμενικότητα που μπορεί να έχει το στρεσέκο και πώς ίσως κακοποιείται και από κάποιους από εμάς, νομίζω ότι είναι δικό μας καθήκον σαν ομάδες εργασίας να τα περιφρουρήσουμε αυτά τα πράγματα, να χρησιμοποιείται με τις σωστές ενδείξεις και επίσης να καταλήγει με τις σωστές ενδείξεις σε επεμβατικό έλεγχο. Δεν πρέπει να είναι ένας δρόμος για να κάνουμε παραπάνω στεφανιογραφίες. Δηλαδή, αν ένα stress echo το δίνεις φυσιολογικό και μετά ζητάς και στεφανιογραφία, έχεις καταδικάσει την ίδια σου εξέταση. Άρα, χρειάζεται σε κάθε κέντρο τοπικά audit και quality control. Πόσα stress echo γίνονται, πόσα θετικά, πόσα αρνητικά, πόσοι καταλήγουν στις στεφανιογραφίες και από αυτές τις στεφανιογραφίες πόσες καταλήγουν σε stent. Το ίδιο ισχύει και για τις αξονικές που θα συζητήσουμε παραπάνω. Αν είναι να κάνουμε αξονικές και μετά να κάνουμε στεφανιογραφίες, οι οποίες δεν θα καταλήξουν σε επεμβάσεις, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε πάρα πολύ λάθος και αδικούμε τις απεικονιστικές μεθόδους που έχουμε στα χέρια μας. Αυτά είχα να πω εγώ. Άλλη ερώτηση. Έχει ο κύριος Δημητριάδης άλλη μια ερώτηση. Ένα δευτερόλεπτο. Άρα, λοιπόν, έχετε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αυτό που έχουμε ως επεμβατικοί καρδιολόγοι εμείς. Δεν έχουμε περιχαρακώσει ουσιαστικά, ούτε υπάρχει το ποιος πρέπει ή μπορεί να κάνει επεμβατική καρδιολογία. Ακόμα και εσείς ως υπερηχογραφιστές ή απεικονιστές, ό,τι δηλώσει ο καθήσεις είναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό. Ναι. Όλοι μας, αν μου επιτρέπετε, όλοι μας ψάχνουμε την ισχυμία, έτσι, με ποικίλους τρόπους. Ποια μέθοδος επικρατήσει? Ναι, και αυτό το session, αυτό το σκοπό έχει λίγο να μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει κάθε μέθοδος. Και γιατί μερικές φορές είναι και έλλειψη πληροφόρησης για το τι έχουμε στη διάθεσή μας και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον κάθε ασθενή. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ο κύριος πρόεδρος του συνεδρίου έχει την ερώτηση, την τοποθέτηση. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Ζαγκαλαβάρη, ευχαριστώ και εγώ επ' ευκαιρίας για την παρουσία σου εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε βλέπουμε, έστω και από μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Και τον Δημήτρη, με πολύ μεγάλη χαρά τον ξαναβλέπω. Και εσύ πάλι δεν ήρθες. Μου την έσκασες πάλι. Τι να κάνω. Οκ. Δημήτρη, στο τελευταίο περιστατικό να σε ρωτήσω, με αυτή την εξαιρετική... Μπορώ να πω ότι το είδα και εγώ, αυτή τη πολύ μικρή, το μικρό πολύ σημείο, το μικρό που υπολοιπότανε. Αν το δούμε αυτό σε μία εξέταση, τι ευαισθησιακή ειδικότητα έχει στο να μην προχωρήσουμε, γιατί είναι αυτό που είπε και η Δώρα. Έχει σημασία, δηλαδή, εντάξει, τα βλέπουμε, αλλά το θέμα είναι να κερδίζουμε και κάτι, να κερδίζουμε την οβολία και εμείς και ο ασθενής μας. Θα μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτό την εικόνα και να πούμε, OK, μάλλον είναι κάτι τέτοιο, νόσος μικρών αγγείων και να μην προχωρήσουμε? Χριστόδουλε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο debate αυτό που κάνεις στη Focus. Ακόμα και μεταξύ μας, οι operators του stress echo έχουμε διαφωνία. Εγώ προσωπικά, η δική μου ιστορία είναι ότι πέρασα από νοσοκομεία που το cath lab ήταν next door και τα στέλναμε όλα. Ούτε μία φορά δεν βγήκε ένα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά πού και πού ξέρεις ότι το 122ο περιστατικό δεν θα σου κάνει έναν κλεισμένο LED στην άκρη, distal, ένα γκρουπ και γι' αυτό σου έχει αυτή την κορυφή. Λοιπόν, ναι, κανείς δεν το ξέρει, δεν είναι established γνώση να πει κάποιος ότι γιατί, να το πω και διαφορετικά. Αυτό που έδειξα εγώ σήμερα σε κάποιο άλλο μπορεί να είναι ένα εκατοστό παραπάνω μειο κάτι να συμμετέχει και σε κάποιον άλλο ένα εκατοστό ακόμα περισσότερο. Άρα, τι γίνεται, μετά μπαίνει μέσα η κρίση. Δηλαδή, σε σχέση με την εμπειρία μου ως operator και την έκταση του apex που βλέπω να μην κινείται, θα κρίνω τι συμβαίνει. Όταν δεν είχα εμπειρία, σας είπα, τα έστελνα όλα. Ουδέποτε βρήκα έναν ο οποίος είχε πρόβλημα. Και συνέβαινε πολύ συχνά σε διαβητικούς, σε Ινδούς και σε μαύρους. Πάρα πολύ συχνά αυτό το τέτοιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είναι λάθος οποιοδήποτε να το στείλει για στεφανιογραφία, ιδίως σε έναν διαβητικό. Κάποια άλλη ερώτηση? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ερώτηση. Παρακαλώ στο μικρόφωνο.
Ναι, 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 ο κύριος Σπυρομήτρος. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θα, καταρχήν, εξαιρετικές παρουσιάσεις σας και πολύ διδακτικές, κύριε Κλέτα, για να υπερασπιστώ και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το υπέρηχο. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, είμαι ένας κλινικός καρδιολόγος, αλλά πραγματικά όταν διενεργείται η εξέταση από τον κατάλληλο άνθρωπο που έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, τα αποτελέσματά του δεν μπορεί παρά να είναι τα καλύτερα δυνατά. Άρα χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι να κάνουν την κατάλληλη εξέταση. Ένα αυτό σαν σχόλιο και το δεύτερο είναι από τα περιστατικά που μας δείξατε όλα ήταν εξαιρετικά. Αυτό με την άριστη κινητικότητα που είδα, νομίζω ήταν το τέταρτο που είπατε, θα ήθελα να δω και το perfusion του ασθενή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε περιστατικό, θα ήταν εξαιρετικό να βλέπουμε ένα περιστατικό το οποίο είχε άριστη συσπαστικότητα, σταλτικότητα, άρα μπορεί να είχε mal perfusion. Υπάρχουν, βλέπετε, τέτοια περιστατικά, δηλαδή χρησιμοποιώντας το Sonoview. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που δίνει αυτή η εξέταση. Δεν είναι μόνο η κινητικότητα, αυτό θα ήθελα να τονίσω. Είναι και, και η διάχυση στη μικροκυκλοφορία που μπορεί να δώσει, να αναδείξει περιστατικά ισχυμίας, έχοντας παράλληλα καλή σταλτικότητα. Αυτό σα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα σας πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο σας. Το perfusion μας βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε ότι. Όλοι μας ξέρουμε ότι είναι λίγο πρακτικά δύσκολο. Δηλαδή, είναι απαιτητικό πρακτικά. Ας υποθέσουμε ότι το κάναμε τέλεια πρακτικά. Τότε χρησιμοποιείται για να μας επιβεβαιώσει τις σημαντικές διαταραχές που ήδη έχουμε δει στο stress echo. Εάν υπάρχει χωρίς σημαντικές διαταραχές, τότε μπορεί αυτό να βρεθεί σε πολύ παχιά τυφώματα, όπως επιτροφικές με καρδιοπάθειες. Να μην ξεχνάμε ότι μία από τις ενδείξεις τώρα του stress MRI είναι στην apical hopum, για να βλέπουμε το perfusion στο apex της αριστερής κλίσσα. Μας θα πει πολύ καλύτερα ο κ. Καραμίτσος, γιατί σε πολύ χοντρά τυχώματα, να το πούμε έτσι, υπάρχει διαταραχή της αρχιτεκτονικής, διαταραχή της αιμάτωσης, όπου το perfusion διαφέρει. Τώρα, σε ισχυμική νόσο, να υπάρχει διαταραχή perfusion και όχι κινητικότητας, είναι μια πάρα πολύ μικρή γκρίζα ζώνη, που δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το κάνουμε τόσο πρακτικά τέλεια και να δούμε και τη διαφορά σε εκείνο και χωρίς να υπάρχει κινητικότητα τραυματική και να πούμε να μία διαταραχή του perfusion. Ιδανικά θα μπορούσαμε πρακτικά. Εγώ σαν operator δεν έχω καταφέρει κάτι τέτοιο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κλέτα, γιατί νομίζω έχει περάσει και ο χρόνος. Να πω εγώ ένα τελευταίο σχόλιο ότι εκτός από την Στεφανία νόσο, φυσικά, που είναι η κύρια ένδειξη, μεγάλο ρόλο έχει το stress echo και στην βαλβιδοπάθεια, ειδικά στη long grade και στην ένωση όρτης, που αυτό βέβαια είναι ένα άλλο κεφάλαιο ομιλίας που θα ήταν ωραίο κάποια στιγμή να παρουσιαστεί. Και να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση.